Έχω την τύχη να είμαι βουλευτής σε ένα νομό ο οποίος βρίσκεται δίπλα σας. Γεωγραφικά μπορεί να απέχει. Είναι όμως και εκείνος ένας νομός με τα πιο έφορα εδάφη που υπάρχουν. Με νερά επιφανειακά όσα θέλουν. Με οδικά δίκτυα για τη διακίνηση των προϊόντων τους. Και είναι οι πιο φτωχοί αγρότες στην Ελλάδα. Άκουσα με πολύ προσοχή και τον Μιχάλη και τον Χάρη και τον Γιάννη και τον Γιώργο. Ξέχασα κανέναν. Γιώργο, θα σταθώ σε σένα. Σε αδίκησε η τοποθέτησή σου και το λέω γιατί. Ήτανε η πιο καθαρή φωνή διαμαρτυρίας που άκουσα σήμερα εδώ πέρα, έξω από το μικροφόνο εκεί. Είναι αυτό που θα θυμάμαι από αυτή τη συγκέντρωση. Ο Γιώργος μίλησε για οικογένειες που τα 300 ευρώ τα οποία διεκδικείται σήμερα, τη μη επιστροφή τους και καλά κάνετε, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι έτσι, Γιώργο? Τον ρώτησα γιατί δεν είναι κι άλλοι εδώ πέρα, γιατί το τρακτέρ θα έχει 50 ευρώ να έρθει εδώ, γιατί τα καθημερινά προβλήματα την αγροτική και τη λαϊκή οικογένεια την έχουν τσακίσει, την έχουν γονατίσει. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις ψύχρεμα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να οργιστείς. Γιατί αν δεν οργιστείς και δεν γυρίσεις την οργή σου εκεί πέρα που πρέπει, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτε. Θα έρθουν εδώ σήμερα πολλοί. Και εδώ και στις συσκέψεις και οπουδήποτε. Θα σας χτυπήσουν την πλάτη. Θα σας τάξουν. Εγώ ρωτάω. Εσείς ρωτάτε. Ήταν αυτή η κυβέρνηση? Ήταν. Ποια είναι η κακοδαιμονία αυτών που τραβάτε σήμερα? Είναι η απέτηση επιστροφής των 300 ευρώ? Όχι. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερη για τον αγρότη εδώ και δεκαετίας. Έχει πάτο το βαρέγγι? Έχει. Ποιος είναι αυτός ο πάτος? Όταν εσείς γεράσετε, εμείς γεράσουμε και δεν αντέχουμε πια να σκάβουμε, να καλλιεργούμε και να κάνουμε, τότε τα χωράφια σας θα πάνε 200 ευρώ το στρέμμα και θα έρθει αυτός που έχει τα χοντρά πορτοφόλια και θα τα αγοράσει όλα μαζί και θα σας πούνε ελάτε εργάτες στα χωράφια σας. Ξέρετε τι περιέγραψα τώρα? Αυτό που όλοι ονομάζουν και όλοι προσκυνάνε ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό που τραβάτε σήμερα και που διεκδικείτε είναι ένα κομματάκι από αυτό το πάζλ. Εκεί σας πάνε. Καλά κάνετε και διεκδικείτε. Και θα πρέπει να διεκδικήσετε και περισσότερο. Θα σας χτυπήσουν, είπα, πολύ την πλάτη και θα σας πούνε κατανοούμε το πρόβλημα. Για ρωτήστε τους. Η κατανόησή σας πάει και στις αιτίες. Εκεί θα στρίψουμε και θα φύγουμε. Γιατί τις αιτίες αυτοί τις δημιουργούν. Είναι άραγε μόνο τα 300 ευρώ που θέλουν πίσω? Όχι. Είναι και το πετρέλαιο. Είναι και το ρεύμα. Είναι και το κόστος των φυτοφαρμάκων και καλλιέργειας. Είναι τα εργατικά. Είναι όλα. Αυτή είναι η ζωή και το μέλλον που σας προδιαγράφουμε. Σέβομαι, γιατί εδώ πέρα μακάρι να ήσασταν κομμουνιστές όλοι, αλλά δεν τρέχουμε αυτά, πάτε δεν είστε. Σέβομαι τους νεοδημοκράτες και τους ευόμαστε σαν κόμμα και τον αγρότη του ΣΥΡΙΖΑ και τον αγρότη του ΠΑΣΟ. Σεβόμαστε. Γιατί βράζουνε στο ίδιο το καζάνι και εμείς είμαστε το κόμμα που ποτέ δεν θα ρωτήσουμε τον αγρότη, τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον οποιονδήποτε, τι ψηφίζεις. Εμείς, ο αγώνας που κάνουμε, οι σόλες που λιώνουμε, καθημερινά σας ακουμπάει όλους. Μην σκύψετε το κεφάλι. Συνεχίστε τον αγώνα σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο πρόσωπό σας βλέπει την ιστορία 104 χρόνων, δίπλα στους αγρότες. Είναι τιμή για μας που στεκόμαστε απέναντί σας. Γιατί είναι τιμή να στεκόμαστε απέναντι στην ιστορία μας. Καλή δύναμη λοιπόν, μη σκύβετε το κεφάλι, εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα σας.